Δεν άκουγα καλά τον κύριο Καρακοστάνογλου. Απλώς εκείνο το οποίο θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι πολλές φορές υπήρξαν στιγμές που υπήρχε η αίσθηση κάποιας αναδίπλωσης της Τουρκίας ή η ελπίδα να επιδείξει οποιαδήποτε ευελιξία. Αρχίζοντας από το Κυπριακό, επειδή ακούσαμε πολλές φορές όλες αυτές τις καταστάσεις, είδαμε μια σταδιακή, μια περαιτέρω σκρίνηση των τουρκικών θέσεων σε βαθμό που δεν επιτρέπουν κάποια αισιοδοξία. Εκείνο όμως το οποίο είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι εμείς πρέπει να έχουμε μια πολιτική, δηλαδή δεν μπορούμε να τρέχουμε σωπίσω το τι θα κάνει ή δεν θα κάνει η Τουρκία. Πρέπει να χαράξουμε και εμείς μια πολιτική η οποία να έχει στρατηγικούς στόχους και εννοείται ότι θα υπάρχουν και οι τακτικοί χρησμοί και ούτω καθεξής. Αυτή τη στιγμή και ιδίως εν όψη του 2023 των εκατοντάχρονων της τουρκικής δημοκρατίας και με τον Ερντογάν να έχει τις δικές του και προσωπικές φιλοδοξίες, δεν αναμένω να γίνει οτιδήποτε ουσιαστικό το οποίο να ανοίξει το δρόμο για διευθέτηση των διαφόρων ζητημάτων. Είτε αυτό λέγεται το Κυπριακό, είτε οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επιπρόσθετα θα σημειώσω ότι η δική μου φιλοσοφία πάνω στα ζητήματα αυτά είναι ότι είναι δυνατόν να προκύψουν εξελίξεις με μια εξελικτική προσέγγιση. Να μείνουμε σταθεροί, να έχουμε κάποιες θέσεις, να έχουμε εισηγήσεις, να προσπαθούμε όχι μόνο σε σχέση με το τι λέμε στις συνομιλίες με την η Ελλάδα με την Τουρκία και εμείς με τα Ηνωμένα Έθνη και την τουρκοκυπριακή ηγεσία. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν και οι άλλες δυνάμεις ποιες είναι οι θέσεις μας. Είναι πολύ σημαντικό οι θέσεις μας να διακατέχονται από την νομιμοποίηση και την πιστικότητα. Κάτι που πολλές φορές φαίνεται να είναι γκρίζα ζώνη. Παραδείγματος χάρη στην περίπτωση της Κύπρου, του Κυπριακού προβλήματος, οι ξένοι ήξεραν τι δεν θέλαμε, αλλά υπήρχε και η αίσθηση σε πολλούς κύκλους ότι δεν είμαστε ξεκάθαροι σε σχέση με το τι επιθυμούμε. Που σημαίνει για σας? Δεν σας άκουσα. Που σημαίνει, λέω, αυτό για σας? Για αυτό, για μας, να σας πω τι σημαίνει. Για μας θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη πολιτική η οποία να λέει γιατί δεν πρόκειται ποτέ να δεχτούμε μια λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Να έχουμε κατευθυντήριες γραμμές για επίλυση του Κυπριακού προβλήματος στην βάση ενός ιδιότυπου ομοσπονδιακού μοντέλου και ταυτόχρονα να έχουμε εισηγήσεις για μια εξελιχτική προσέγγιση. Μπορώ να σας πω, κύριε Σακίνη, ότι εντός των ημερών ολοκληρώνω μια νέα μελέτη πάνω σε αυτό το ζήτημα, την οποία θα παρουσιάσω πριν το τέλος του μηνός, που θεωρώ ότι θα είναι σημαντική και για σκοπούς απόκτησης ερισμάτων στον διεθνή χώρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρύτερα, αλλά ταυτόχρονα να, ο κόσμος να ξέρει ποια είναι ποια συγκεκριμένη πολιτική και το τι ζητούμε. Δεν αναμένω και πάλι από την Τουρκία οποιαδήποτε διαφοροποίηση. Γι' αυτό η άλλη διάσταση, η πιο σημαντική διάσταση της πολιτικής που πρέπει να έχουμε είναι η ενίσχυση, η αναβάθμιση των συντελεστών ισχύων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και αντιλαμβάνομαι και για την περίπτωση των ζητημάτων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ενώ η Αθήνα θα προσπαθεί να έχει μια πολιτική επιζητώντας την διευθέτηση αυτών των ζητημάτων, θεωρώ ότι η ενίσχυση, η αναβάθμιση των συντελεστών ισχύως και για την Ελλάδα είναι ουσιαστική σημασία και εννοείται η συνεργασία, η ενδυνάμωση της συνεργασίας, η εμβάθυνση των σχέσεων εφόλης της ύλης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Θα επιστρέψω στην